Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, και ουσίστα... είναι και... Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καινούργια επεκτική του Πασόκ. Θα σας πω εγώ. Θα τα ακούσουμε και από τους κεντροαριστερούς λοιπόν, το θέμα της Χρυσής Αυγής, κύριε Τσέρνη, ξέρουμε καλά ότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει πάνδημους δημοκρατικούς αγώνες τρία μισή χρόνια τώρα για το κοινωνικό. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ από την υποκρισία. Ότι δεν ξέραμε τι γινόταν και τι κόμμα ήταν η Χρυσή Αυγή. Πάμε τώρα στη διαχείριση. Και τι σημαίνει διαχείριση? Βγήκε ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και έβαλε τη θεωρία των δύο άκρων και αντέδρασε ένα άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ με το εδώ και τώρα εκλογές ή όλα τα κόμματα δεν είναι στο συνταγματικό τόξο. Τα είπε η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπαδημούλης και διάφοροι άλλοι. Είναι, και εδώ και τώρα εκλογές. Είπατε εκλογές. Και το ότι. Αυτό είναι η πάγια θέση σας. Το ότι όλα τα κόμματα, ότι όλα τα κόμματα δεν είναι στο συνταγματικό τόξο, το ότι όλα τα κόμματα δεν είναι στο συνταγματικό τόξο, μήπως είναι η αντιπρόταση κύριου Λαζαρίδη, εσείς δεν είστε στο συνταγματικό τόξο? Λοιπόν, κύριε Δρίτσα, η πραγματικότητα είναι, οι δυνάμεις της χώρας, οι οποίες υπερασπίζονται τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κοινωνικό κράτος. Μετά την καταιγίδα. Και εσείς και η Νέα Δημοκρατία επενδύεται σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, διότι σας βολεύει. Όπως σας βολεύει και το μνημόνιο. Τι λέτε? Μη φύγουν οι βάρβαροι. Να έχουμε βάρβαρους για να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Αυτό συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το κλίμα, και αυτή είναι η ουσία της σημερινής συζήτησης, εγώ πιστεύω, γι' αυτό έβαλα και κάποια θέματα εξ αρχής, είναι ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε. Εδώ πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι. Φεύγει το μνημόνιο. Τι λέμε για την χώρα τα επόμενα χρόνια? Τι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η χώρα σε ένα άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο και μπροστά στις ευρωεκλογές που έρχονται? Ένα αυτό. Δεύτερο, για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Είναι δυνατόν να μας ακούν οι πολίτες? Να μας ακούν οι πολίτες? Ενώ έχετε εσείς αξιοπιστία που δεν έχετε ψηφίσει ποτέ μια μεταρρύθμιση. Έχετε εσείς αξιοπιστία που δεν έχετε ψηφίσει μια μεταρρύθμιση ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποια είναι η αξιοπιστία σας? Εμείς έχουμε μια μεταρρύθμιση. Από το 1900, από τη μεταπολίτευση και μετά. Η κομμουνιστική αριστερά μία μεταρρύθμιση που έχει ψηφίσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μία. Τον Καλλικράτη, την Κράτο Καποδίστρια, τον Πεπονί, τον νόμο του Πεπονί. Ποια μεταρρύθμιση? Είστε πολύ νέος. Είμαι πολύ νέος όντως. Αλλά έχω μνήμη. Έχω μνήμη. Είμαι πολύ νέος στην Ελλάδα. Είμαι πολύ νέος, αλλά έχω μνήμη. Λοιπόν, παρακαλώ. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ την τιμώ την αριστερά. Αλλά κυβερνητικά μία μεταρρύθμιση για τα επόμενα χρόνια. Και ολοκληρώνω με το εξής. Να ολοκληρώσω. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε λοιπόν, όπου το Πασόκ βάζει θέματα, κάνει αντιπολίτευση τρία στην κυβέρνηση. Εμείς θα βάζουμε θέματα και θα λέμε τις απόψεις μας, διότι θέλουμε να μην πάνε χαμένοι οι κόποι του ελληνικού λαού. Να προχωρήσουμε τα ρυθμίσεις με ένα πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης. Ένα αυτό και δεύτερο. Γένιο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει. Όταν εμείς. Ακούστε κύριε Λίγο, κύριε Δρίτσα, ακούστε με. Τώρα, όταν λοιπόν εμείς δεν βάζουμε θέματα ή στηρίζουμε μια μεταρρύθμιση. Λέτε ότι είμαστε ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε ότι είμαστε ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν και θα βάζουμε θέματα. Εμείς λοιπόν και θα βάζουμε θέματα και θα στηρίξουμε μια εθνική προσπάθεια που εσείς θέλετε να είστε απόξυπνοι.